Θέλω να ανοίξω ένα μεγάλο κεφάλαιο, Ναι. γιατί μέσα από τα social media σου κάνεις αναρτήσεις Ναι. και μιλάς έτσι στις γυναίκες και δίνεις δύναμη και Ναι. θάρρος. Καταρχάς, γιατί κάνουμε ερωτήσεις που ξέρουμε ότι θα πληγώσουν τον άλλο. Ναι. Γιατί ρωτάμε πότε θα γίνεις μαμά, μόλις παντρευτείς μετά, Ναι. όταν κάνεις το πρώτο μωρό, αναγκαστικά στην Κυπριακή κοινωνία πρέπει να κάνεις και δεύτερο. Και σε ρωτάνε πότε θα αποκτήσετε αδερφάκι, πότε θα κάνετε δεύτερο μωρό, μα πόσα κιλά έβαλες στην εγκυμοσύνη σου, Ναι. μα γιατί δεν τα χάνεις, μα Ναι. γιατί κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις. Νομίζω με τον εαυτό μας, εμάς που έχει να κάνει, δηλαδή που ρωτά τούτα τα πράγματα, δικά του θέματα που πρέπει να λύσει. Εν και αφορούν το συνομιλητή του. Δηλαδή την απάντηση νομίζω θέλει να την ακούσει καν, ή αν την ακούσει για να ασκήσει περισσότερη κριτική που θέλει να την ακούσει. Πιστεύω. Γιατί να σου πω κάτι. Συζητούσα ζωάς πολύ πρόσφατα με μία φίλη μου η οποία έθελε να κάνει μωρό. Ναι. Και μαλώνει με τη μάμα της. Και λέω, είπα της, τα δε μου, να μην πω το όνομα της, μπορεί να με θέλει. Αν δεν θέλεις να κάνεις μωρό, είναι δικαίωμά σου. Εν πολλά ωραία τούτο που συνειδητοποιείς, λέω, εν μπορώ καν να φροντίσω, αν αυτό μου θέλω να κοιμούμαι, ναι. να ξυπνώ, τώρα θέλω να κάνω τη ζωή μου. Λέω της, πολλά ωραία να πούμε που στα 37 σου συνειδητοποίησες ότι δεν θέλεις να κάνεις μωρό. Ναι, μα δεν είναι όλες για να γίνουν μάνες. Ναι, τώρα λέω ότι αν είναι για την ευκολία σου που θέλεις, μην το σκέφτεσαι έτσι. Ναι. Αν όμως νιώθεις τούτη την ανάγκη και θέλεις να φαντάζεσαι τον εαυτό σου στα 60 σου, στα 70 σου, χωρίς μωρό και έτσι επιλέγεις την ζωή σου, ένα απόλυτο δικαίωμά σου. Σωστό. Τώρα για τα κιλά της εγκυμοσύνης και τούτα, εγώ θεωρώ ότι λίγο μπελάρες. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να κάνουν τούν το πράγμα σε μια μάνα. Έχει τόσα πολλά. Ναι. Καταρχήν βιολογικά οι ορμόνες μας σπρώχνουν προς την κατάθλιψη, ας πούμε. Ναι. Και εσύ πρέπει να αντιστέκεσαι σε αυτό το πράγμα. Έρχεσαι να τη φορτώσεις και με άλλα, με τα στάνταρ της, τα δικά σου, της δικής σου κοσμοθεωρίας. Γιατί. Ναι. Εγώ είμαι όπως με βλέπεις. Σήμερα το πρωί στείλα μου τι αναλύσει μου που το είχε εσύ. Σφίζω από υγεία. Μπράβο, μάλλον δεν μου λε. Πολύ χαμηλή χοληστερόλη, πολύ χαμηλά τριγλικερίδια, πολύ χαμηλό ζάχαρο. Είμαι πολύ καλά στην υγεία μου. Γιατί να μου πει κάποιο πόσα κιλά πρέπει να είμαι. Άμα εγώ μπορώ να τρέξω. Φκένει μου η γλώσσα η αλήθεια τώρα με τα επιπλέον κιλά τη δεύτερη εγκυμοσύνη. Αλλά μπορώ. Προσπαθώ, α πούμε. Ναι. Να τα χάζω όποτε θέλω εγώ ή όποτε μου πει εσύ. Μα, όταν κάνεις αυτές τις ερωτήσεις, δεν ξέρεις και η κάθε γυναίκα τι αγώνα κάνει. Βέβαια, βέβαια. Και για να χάσει τα κιλά, ναι. και για την εγκυμοσύνη της να μην πάρει. Γιατί σε ρωτάνε, πόσα κιλά έβαλες. Α, έβαλες 15, έβαλες 20, πολλά. Έβαλα 30 και στις 2. Γιατί να κάνεις αυτόν το σχόλιο. Δεν σε αφορά. Δεν ξέρεις τι. Ναι. Εγώ σου λέω 30 κιλά και στις 2 εγκυμοσύνες, προσεχώντας πάρα πολύ η διατροφή μου, λόγω έχω κάποια ορμονικά θέματα προϋπάρχοντα από την εφηβεία. Που μου προκαλούν βάρος. Και λέω τους ότι μακάρι όλα τα ψυχολογικά μας, τα ψυχοσωματικά μας να μας φκαινούν σε κιλά και να μην μας φκαινούν σε αυτοάνοσα πιο σοβαρά που κάνουμε και την οικογένεια μας να στεναχωριέται επειδή βασανιζόμαστε. Και βασανιζόμαστε εμείς ήδη, δεν είμαστε, ας πούμε, όπως θέλουμε να είμαστε στη ζωή μας. Με την ενέργεια που θέλουμε και με την ελευθερία που θέλουμε. Σωστό. Έχεις δίκιο. Θα ήθελα να σε ρωτήσω γιατί βλέπω ότι δίνεις δύναμη σε γυναίκες που... Εντζήμουν πάντα έτσι. Έκανες δουλειά με τον εαυτό σου για να φτάσεις στο σημείο σήμερα να βοηθάς μέσα από τα λεγόμενα σου άλλες γυναίκες. Βέβαια. Καταρχήν έκανα απέλπιδες προσπάθειες συνέχεια να χάσω βάρος πηγαίνοντας ενάντια στη φύση μου που ενώ το σώμα μου είναι φτιαγμένο για να βάλει εύκολα βάρος. Αυτό είναι το DNA μου. Τα ορμονικά μου θέματα δεν με βοηθούν στο να χάσω βάρος, οπότε κάποια στιγμή πρέπει να αποδεχτώ ότι όσον και να προσπαθώ, εγώ θα είμαι πάντα παχουλή. Ναι. Και τούτον πρέπει να το αποδεχτώ εγώ πρώτα, και ύστερα το αποδεχτείς εσύ, ύστερα το αποδεχτεί ο άντρας μου, ύστερα η οικογένεια μου, ύστερα όλοι οι άλλοι. Άρα για να το αποδεχτώ εγώ πρέπει να κάνω δουλειά με τον εαυτό μου, να πω ότι με αγαπώ και εμπειράζει, ας πούμε. Αν δεν έχω κοιλιακούς. Και μετά σκέφτομαι, μα θέλω να έχω κοιλιακούς. Σου λέω, όχι, είμαι κόφτη να έχω κοιλιακούς. Άρα,
Άρα αμέσως θα βγει ένα τεράστιο άγχος από πάνω σου. Ακριβώς. Έτσι. Και έτσι σιγά σιγά θέλω όσους μπορώ να επηρεάσω να ζουν τη ζωή τους όπως επιλέγουν οι ίδιοι. Mm-hmm. Γίνεται ας πούμε να, γυναίκες, μεταξύ μας εννοώ οι γυναίκες να, να κρίνουμε η μια την άλλη και να σκέφτεται η άλλη αν θα πάει θάλασσα, αν θα βάλει ένα φορέμα στενό, αν θα πάει έξω. Τι είναι να φάει που να πάει έξω. Τι να πει σπίτι να τρώει κρυφά. Του τον είπαμε ότι πάθα σοκ. Ναι. Ενώ πάμε να έξω όλοι μαζί μια παρέα, τρώω σαλάτα, του πω σπίτι και παραγγέλνω μια μακαρονάδα που ήθελα για να φάω. Για να μην με κρίνει η υπόλοιπη παρέα ότι. Έφτανε που έχει κιλά, τρώει μακαρόνια, ας πούμε, να δει σαλάτα. Ναι. Δυστυχώς είναι τα στερεότυπα της κοινωνίας μας που πρέπει επιτέλους να αλλάξουν, να απαλλαγούμε και θεωρώ ότι αν απαλλαγούμε θα έχουμε λιγότερο κομπλεξικούς ανθρώπους γύρω μας. Φυσικά.